όπου μας περιμένει εκεί ο πρόεδρος της κοινότητας με αφορμή εθελοντικές εργασίες καθαρισμού των πηγών. Κάθε εποχή τέτοιο χρόνο, αυτή την περίοδο για να είμαι ακριβής, έχουμε πυρετώδεις προετοιμασίες για το καλοκαίρι. Τι κάνετε, πώς είστε? Γίνει ο κύριος Στέλιος Καλυβρετάκης. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλά είμαστε, εδώ προσπαθούμε για το καλύτερο. Ξέρετε πόσο τυχεροί είστε εκεί με την όμορφη περιοχή? Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Ξέρουμε ότι είμαστε σε ένα ιστορικό χωριό στους Αρμένους. Εδώ άλλωστε που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή είναι η πηγή Πλάτανος, όπου εδώ έγινε και η πρώτη συνέλευση των Κριτών και υπογράφηκε το πρώτο σύνταγμα, που το μετέπειτα έγινε σύνταγμα στην Επίδαυρο, και είναι ένα ιστορικό μέρος. Εδώ έχει πλήθος πηγών και έγινε μια προσπάθεια από τη συνέλευση κατοίκων Αρμένων να καθαρίσουμε εδώ τις πηγές και να κάνουμε το καλύτερο. Έχει ξαναγίνει αυτή η δράση. Είχε κάνει και ο Δήμος ανάλογες δράσεις τα Χριστούγεννα και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Γιατί όπως είπατε προηγουμένως, με το νερό βλέπετε ότι λιγοστεύει. Από αυτή την πηγή που είμαστε τώρα πίνει ο μισός από κόρνα νερό και υδρεύεται και αδρεύεται από εδώ. Από αυτή την πηγή. Πρόεδρε, όταν λέτε καθαρίσατε τις πηγές, με ποιους τρόπους, για πείτε μας λίγο. Με τα χέρια, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Εμείς εδώ με τα χέρια ήρθανε, πέσανε κάποια παιδιά κδίτες μέσα, βγάλανε κάποια αντικείμενα και προσπαθήσαμε να τα καθαρίσουμε για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Δεν έχουμε κάποιες άλλες δυνατότητες. Είναι περιορισμένες οι δυνατότητές μας. Αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε. Και σημαντικό είναι ο κόσμος, οι επισκέπτες εκεί της περιοχής, να τιμούν εκεί το χώρο που βρίσκονται και να τον σέβονται. Διότι αυτά τα σκουπίδια εκεί, όπως μας είπατε, που μαζέψατε από το βυθό, κάποιος τα έριξε. Δεν πέσαν μόνα τους. Δυστυχώς αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, τα σκουπίδια. Προσπαθούμε να το περιορίσουμε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Δίπλα είναι ένα γηπεδάκι εδώ. Έρχονται, παίζουν διάφορα παιδιά, έρχονται από τα Χανιά πολλοί επισκέπτες. Είναι ένα πρόβλημα τα σκουπίδια. Πρέπει κάποια λύση να βρεθεί σε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Κύριε Καλυβρετάκη, είναι πολύ όμορφο το τοπίο και ίσως αυτή η δική σας όρεξη για να προστατεύσετε τον τόπο σας να περάσει και στους ανθρώπους οι οποίοι θα τον επισκεφθούν και τώρα εν ώψη τουριστικής περίοδου. Γιατί όλα ξεκίνανε από εμάς και στη συνέχεια τα περνάμε και στους υπόλοιπους. Πότε έρχονται οι πρώτοι τουρίστες στην περιοχή? Έχουν έρθει. Εδώ είναι ένα μέρος το οποίο ζουν πολλοί ξένοι. Δηλαδή έχει και αυτοί που έρχονται για εργασία που μένουν εδώ και δουλεύουν με το κομπιούτερ και μένουν πολλοί. Έχουμε πολύ κόσμο εδώ. Κάτι παραπάνω ξέρουν οι ξένοι που έρχονται και μένουν σε περιοχές της ενδοχώρας. Και προσέξτε, στους Αρμένους υπάρχει κόσμο σε άλλες περιοχές, να δείτε, ρημωμένες εδώ και δεκαετίες, που πάει ένας ξένος και κάνει την αρχή, λέει θα επενδύσω, θα μείνω εδώ, θα στηρίξω τον τόπο και να πως παίρνει πάλι ζωή. Ναι, είναι βασικό, έχουμε πολύ κόσμο, είναι πολύ εντάσσονται στην κοινωνία, συμμετέχουν στα κοινά, είναι ευχάριστοι οι άνθρωποι, περισσότεροι. Θα έρθουμε να σας γνωρίσουμε, πρόεδρε, εκεί να κάνουμε και ένα γύρισμα από κοντά. Όποτε θέλετε, σας περιμένω, θα είναι χαρά μου να μας επισκεπτείτε. Και εδώ είμαστε, όποτε θέλετε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Χαιρετισμούς σε όλη την περιοχή. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,